Γεια σας και πάλι. Σύντομο βίντεο, ε. Και πολλοί παιδιά, αυτό να ξέρετε, είναι ένα teaser. Επειδή αύριο είναι το Big Brother, πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να έρχεται στο Twitch και είναι εδώ στο YouTube, μετά από απέτηση πολλών φίλων μου, Not! Αποφάσισα να ασχοληθώ ξανά με το Big Brother, γιατί όπως και να το κάνουμε παιδιά, το περισσότερο κοινό όταν άρχισα τα live ήταν δυστυχώς από το Big Brother. Αύριο, μετά το τέλος της πρεμιέρας του Big Brother, θα υπάρχει εκπομπή στο YouTube. Μερικά λόγια από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, επέλεξαν για βασικούς παρουσιαστές την Άταλη με τον Γκουντάρα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι μία στοχεία από την άποψη ότι έπαθαν αυτό που έπαθαν με τον Μπαθρακούρη, εκτός αν νομίζουν εκεί στο Sky, ας πούμε, ότι ήταν επιτυχημένη παρουσίαση, ας πούμε, το Big Brother. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι η επιλογή της Νάταλη και του Γρηγόρη ήταν γιατί δύο φορές τους καλεσμένοι κάναν δύο μεγάλες πατάτες. Ενώ ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Βέβαια, τη δεύτερη με την Νάταλη το είχε καταλάβει. Πήγε και έδωσε πληροφορίες και τελικά, ενώ υποτίθεται ήταν για καλό της Άννας Μαρίας Ψυχαράκη, τελικά αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Το ίδιο είχε κάνει βέβαια και ο Γρηγόρης, που είχε πάει εκεί, είπε ρε παιδάκι μου για κάποια λάθη της παραγωγής, γίνανε κάποια πράγματα που αντιβαίνανε με τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά σαν παράδειγμα έφερε μία κλίκα η οποία δεν υπήρχε, δηλαδή έβαλε την Άννα Μαρία Ψυχαράκη στην κλίκα του Δημάρχου. Και ίσως, λέω ίσως, γι' αυτό και να επιλεγήκανε. Και η Νάταλη και ο Γρηγόρης, η θελημένα ή όχι δεν γνωρίζω, θα το δούμε αυτό. Γιατί ξέρω πως δουλεύει ο Sky πλέον μετά από τόσα reality και τόσα foul που έχει κάνει. Και σκηνοθετικά, καλά σκηνοθετικά δεν υπάρχει περίπτωση. Για να καταλάβετε τι εννοώ, μπορείτε να δείτε, σας δείχνω επάνω, την πρώτη μου αξιολόγηση που είχα κάνει για το Big Brother το περσινό. Βέβαια υπάρχει και ένα μότο δικό μου, το οποίο λέω πάντα, ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Εικασίες κάνω τώρα, θα τα δούμε τα παιδιά, πώς θα πάνε με την παρουσίαση και μετά θα δούμε αν επιβεβαιώθηκα ή όχι. Jesus. Μπορεί να τα πάνε καλά, μπορεί να με αποστομώσω, να βγω κι εγώ να ανακαλέσω. Έτσι πάει παιδιά, έτσι πάει το παιχνίδι, βλέπεις κάποια πράγματα, αξιολογείς, τώρα μπορεί να πέσεις μέσα, μπορεί να πέσεις έξω. Αν πέσω έξω, δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχθώ. Εγώ λέω σύμφωνα με αυτά που έχουν κάνει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα φάουλ. Εδώ ο Γκουντάρας, παιδιά, στο Survivor, ας πούμε, είχε πάει και είχε πει ότι βρήκε την καλύβα που ήταν οι μαχητές, ας πούμε. Και όταν πήγα εγώ στο Google Map, εκεί που έλεγε ότι είναι η καλύβα των μαχητών, ήταν ένα θέρετρο με 150 σκάφη, ας πούμε, και υπερπολιτελέστατες εγκαταστάσεις, ας πούμε, γελούσε ο κόσμος. Και πανηγύρισε, και αυτό μπορείτε να το δείτε, σας το δείχνω επάνω. Έχει κάνει πολλά φάουλ και η Νάταλη και ο Γκουντάρας δεν έχουν ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση να είναι κεντρικοί παρουσιαστές. Επίσης, από ό,τι άκουσα, στο ρόλο του Μικρούτσικου θα είναι η κυρία Γραμμέλη. Εντάξει, ο Μικρούτσικος, ό,τι κι αν είναι, έχει μια φοβερή εμπειρία. Εγώ πιστεύω όσα έλεγε δεν τα έλεγε τυχαία, ήξερε γιατί τα έλεγε. Αλλά ας πούμε τώρα, μια πανελίστρια η οποία σαν στο πάνελ δεν ήταν άσχημη. Όπως επίσης και ο Γρηγόρης. Άλλο όμως τώρα να έχεις μια εκπομπή ή να είσαι στο πάνελ μιας άλλης εκπομπής με κεντρική ή κεντρικό παρουσιαστή. Και άλλο πράγμα τώρα παιδιά, να είσαι κεντρικός παρουσιαστής σε ένα τόσο μεγάλο τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και από ό,τι έχω μάθει, πάλι το κάναν μαγνητοσκοπημένο. Που αυτό τι σημαίνει, παιδιά, ότι είχαν πάρα πολλά προβλήματα προσαρμογής. Here we go again. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν το λέω ως μορφή προς τον Γρηγόρη και την Άταλη. Το πρόβλημα είναι ποιος τους επιλέγει και ποιος τους καθοδηγεί. Επειδή είδαμε τι έγινε στο προηγούμενο, ελπίζω πάλι να μην κόψουν το live για κάποιο λόγο, για να εκνευρίσουν το κοινό και να το βλέπει παραπάνω. Θέλετε να το δείτε εσείς χαλαρά, απλά και όμορφα για να περάσετε την ώρα σας, δείτε το. Θέλετε να απορροφείτε και να αρχίσετε να ρίχνετε τις Παναγιάς στα μάτια, κάντε το! Εγώ πάντως, επειδή έμαθα από τον προηγούμενο χρόνο, θα σας αφήσω να λέτε τα δικά σας. Εγώ δεν πρόκειται πλέον να πάρω ούτε θέση ούτε τίποτα.
Δεν θα καθίσω τώρα ούτε να μαλώνω, ούτε να ασχολούμαι. Ξέρω τι θα γίνει, αν μπορούν να με διαψεύσουν. Δυστυχώς, στο πρώτο δεν με διέψευσαν και στο Survivor δεν διαψεύτηκα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, θα κοιτάξουμε να περάσουμε καλά. Πάντως, για όσους δεν πρόλαβαν, μπορείτε να δείτε τώρα στο τέλος του βίντεο, θα σας έχω το link, την περιπέτεια που πέρασα πολύ πρόσφατα. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι θα κάνετε, πατήστε like. Υπάρχει και το donation. Αυτά για την ώρα και λογικά θα τα πούμε αύριο μετά το τέλος του Big Brother. Bye!